Αλφα και καταγράφει το θανατηφόρο τροχαίο στις 5.30 το πρωί στον κόμβο της περιφερειακής με την οδό Ορεοκάστρου, όπου έχασε τη ζωή του ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Πετάθηκα κατευθείαν. Βγαίνω και τρέχω και μόλις αντί στο θέμα μεταβολή και δεν μπορώ να συνέλθω. Είμαι, τα χέρια μου τρέμουν από εκείνη την ώρα. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η μοτοσικλέτα να κινείται στην περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά και με μεγάλη ταχύτητα να πέφτει πάνω στο αστικό λεωφορείο που στρίβει αριστερά στην οδό Ορεοκάστρου. Ερχόταν το λεωφορείο για να στρίψει εδώ πέρα δυτικά, ερχόταν το μηχανάκι από Εύωσμο και έγινε σύγκρουση. Ο οδηγός του αστικού, στο οποίο δεν υπάρχουν επιβάτες, το ακινητοποιεί. Ανοίγει την πόρτα, κατεβαίνει και σοκαρισμένος αντικρίζει τι έχει συμβεί. Σαφέστατα ταραγμένος. Το να έχεις ένα θανατηφόρο ατύχημα είτε φταίς είτε δε φταίς και να φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις. Άλλος οδηγός αυτοκινήτου που είναι σταματημένος στο φανάρι βλέπει το τροχαίο, κατεβαίνει και όταν καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί, πιάνει σαστισμένο στο κεφάλι του. Ένας άνθρωπος που κατέβηκε για να δει τι έγινε, έπιασε το κεφάλι του κατευθείαν. Ειδοποιεί τα στενοφόρο του ΕΚΑΒ που φτάνει σε 9 λεπτά, αλλά για τον 39χρονο οδηγό της μηχανής είναι ήδη αργά. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Σκοτώθηκε άνθρωπος ακαριαία, όπως θα δείτε και στο βίντεο. Η σύγκρουση είναι σφοδρή και απερίγραπτη, δεν σου κόβεται η ανάσα. Δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, πρόλαβε και πέρασε ένα άλλο αυτοκίνητο και αυτό με μεγάλη ταχύτητα. Επανειλημμένα έχουμε εδώ πέρα ατυχήματα. Όπως λένε οι περίγειοι που πολύ συχνά γίνονται μάρτυρες τροχαίων ατυχημάτων σε αυτή τη διασταύρωση της περιφερειακής με την Ορεοκάστρου, κάποιος από τους οδηγούς παραβιάζει το κόκκινο ή έχει υπερβολική ταχύτητα με αποτέλεσμα να γίνεται σφοδρή σύγκρουση. Πρέπει να ρυθμιστεί το φανάρι ώστε να ανάβουν και τα δύο πράσινα, αυτό να γίνεται κόκκινο. Για να μην γίνει αυτό το μπέρδεμα και συγκρούονται τα αυτοκίνητα μεταξύ τους. Στο σημείο γίνονται συνεχώς συγκρούσεις αυτοκινήτων που καταλήγουν και στο κατάστημα του Αλέξανδρου Βαλμά, όπως το Μάιο του 2020. Στον κεντρικότερο δρόμο της Πηλαίας, στην οδό Πλαστήρα, έντρομοι οδηγοί και πεζοί είδαν διερχόμενο αυτοκίνητο να βγαίνει από το δρόμο και να καρφώνεται κινηματογραφικά σε ισόγειο επιχείρησης. Από την πρόσκρουση έπεσε η τζαμαρία και από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, καθώς οι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή.